Εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού εν ώψη Χριστουγέννων προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα αλλάξουν οι 51 κατηγορίες. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως τα σκαριά είναι και ειδικό καλάθι του νοικοκυριού για κατηγορίες καταναλωτών με συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες όπως η διαβητική, στο οποίο θα περιλαμβάνονται περίπου 15 προϊόντα. Θα κάνουμε ένα καλάθι για τις ειδικές κατηγορίες και θα συζητήσουμε τώρα πώς θα φτιάχνουμε το εορταστικό μας καλάθι. Αλλά οι 51 κατηγορίες δεν θα αλλάξουν. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Άμα ξεχυλώσουν οι κατηγορίες, τότε η δυνατότητα των αλυσίδων να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω θα μειωθεί. Στο μεταξύ, το καλάθι του νοικοκυριού είναι σε ισχύ για τρίτη εβδομάδα στα σούπερ μάρκετ, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται διστακτικοί και να βλέπουν διαρκείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βασικά είδη. Τιμές, καλά ανεβασμένες είναι, τι να κάνουμε, όλα ανεβαίνουν. Έκανα για το μήνα ψώνια 70 ευρώ. Τώρα έχει πάει 80, 85. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Open, το ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα νέα καλάθια κυμαίνεται από 18 έως και 90% ανάλογα με τα σούπερ μάρκετ, ενώ σε πολλές αλυσίδες κυμαίνεται κοντά στο 37 με 46%. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το 22% των προϊόντων οι τιμές μειώθηκαν, στο 69% παρέμειναν σταθερές και στο 9% αυξήθηκαν. Επίσης, όλες οι αλυσίδες είτε μείωσαν είτε διατήρησαν σταθερό το καλάθι τους με μειώσεις που έφτασαν μέχρι και 11%. Τιμές που είδαμε αυτήν την εβδομάδα μας δημιούργησαν μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά, γιατί είδαμε ότι ο ανταγωνισμός πράγμα λειτουργεί. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι καταναλωτές που αναζητούν χύμα προϊόντα από παντοπολία και λαϊκές για καλύτερες τιμές. Ο κόσμος στρέφεται πλέον στο χύμα και για θέμα ποιότητας και θέμα τιμής. Οι νέες λίστες για το καλάθι του νοικοκυριού αναρτήθηκαν στο E-Καταναλωτής και θα έχουν διάρκεια έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.